Και να ξέρετε, δεν ξέρετε τίποτα αν δεν έχετε βρεθεί στις επισκέψεις του συνταγματάρχη Περεγκάρη. Σήμερα είναι καλεσμένος του Σμούργη και 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα το σκηνικό έχει διαμορφωθεί κάπως έτσι. Το 1912, με δάγκωση στη γάμπα ένα λυσσασμένο σκυλί. Α, ακόμα το έχω το σημάδι. Άντε, δεν μας το είπατε. Πού? Να, εδώ. Με τις αλλαγές του καιρού δεν ξέρετε πώς το πονάει. Ξέρουμε, ξέρουμε. Καταλαβαίνουμε μετά από τις 42 φορές. Κάτι σου βιές. Σε λέει και φύση μέσα τα δάγκια το ψοφάσκελα. Το πες με δάγκωση στόπα. Μας το είπατε, μας το είπατε. Ναι, αλλά τώρα θα σου το πω καλύτερα. Πάθησαν υποψίαστος. Ουρανός συννεφιασμένος. Ακούω ένα γάγισμα. Αυτό είναι αγάπη μου. Εδώ θα αφήσουμε απόψε τα κοκαλάκια μας. Φώνασα. Ακούτε. Ακούμε, άνθρωπέ μου. Αγάπη μου, κάνε κάτι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μ' άκουγε κανείς. Ακούτε! Φώναζα. Εγώ πάντως ακούω. Πάρες τώρα! Θα πάθω κρίση. Αγαπώ, είσαι καλά. Δεν είσαι καθόλου καλά. Σε έχουν πιάσει πολύ αυτά τα ρίγη. Ξέρετε, εδώ και καιρό έχουμε βάσει με συνοψίες ότι την μπορεί να έχει το σατανά μέσα της. Ναι, μετά τις 12 τρελαίνεται. Τι ώρα είναι? Τι μου λέτε? Ναι. Χάνω τα λογικά μου και ορμάσω πιο βρω. Κάνω πράσινο εμετό. Στριφοκίνησα το κεφάλι μου. Πηδάω στην οροφή. Κάλα! Σε γιατρά πήγατε. Και σε γιατρό και σε παπά και σε εξορκιστή πήγαμε. Σ' όλους πήγαμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να ειδοποιώ τους φίλους μας όταν πλησιάζει ο έξω από εδώ. Τώρα ναι. Όλο κόντρο του πήγαινα. Α, μη μου τον δικαιολογείς. Ξέρουμε τι κουμάς ήτανε. Χαρτόμουτρο, γκρινιάρης. Α, και που βλέπω ότι ο Μακαρίτης δεν ήταν για σπίτι. Μακαρίτης, ποιος Μακαρίτης? Είπες Μακαρίτης. Εγώ δεν είπα Μακαρίτης. Μην πας λόγω στιγμό που δεν είπα. Ανά, γιατί κυτρίνεις το λεμόνι? Να ακούς τι σου λένε. Είδε σήμερα τον άντρα μου. Σήμερα, ναι, στο καφενείο. Καθότανε και τσακωνότανε με όλο τον κόσμο. Ανάποδος άνθρωπος. Γράφει, όμως δεν γράφει, σε γράφει. Δεν ξέρω τι του βρήκες. Μακάρι να σε γλίτωνε ο Θεός από δάφτον. Ελεύθερη θα έκανες τη ζωή σου. Εμένα μου αρέσει ο γάμος. Ξαναπαντρέψου. Αν σου αρέσει ο γάμος, ξαναπαντρέψου. Αλλά εγώ σου λέω, πως με τα περισσότερα που έχεις, θα μπορούσε να έχεις πάρει τον καλύτερο. Όχι αυτόν τον άσχημο. Άντρας ήταν αυτός, μωρέ. Πού δεν σε λογάριαζε ποτέ του. Ας το να πάει και να μην ξαναγυρίσει. Δεν αξίζει να στεναχωριέσαι για χάρη του. Άννα, πολύ περίεργη φέρεσαι σήμερα. Εγώ είμαι ερωτευμένη μαζί του. Ερωτευμένη. Επί πολλές κουβέντες. Άλλωστε, τι είναι ο έρωτας? Άσπρη μέρα δεν είδες μαζί του. Με συμπαθάς, αλλά εγώ ποτέ δεν τον φώνεψα. Ο Θεός να συγχωρέσει την ψυχούλα του, αλλά εγώ ποτέ δεν τον φώνεψα. Ο Θεός να συγχωρέσει την ψυχούλα του, Νάντια, τι σημαίνει? Πέθανε ο άντρας μου! Τι έκανε? Άντε καλά που πέθανε. Δεν πέθανε, στην κόλαση να πάει. Εννοώ, ο άντρας θέλω να πω. Ανάντια, σε παρακαλώ, μη με βασανίζεις άλλο. Το έχω καταλάβει. Από τη στιγμή που ήρθες, πέρα σου περίεργα και μπέλαβες τα λόγια σου. Πέθανε! Πέθανε! Κοίτα τι λέει. Κοίτα τι λέει.
ότι πέθανε. Και να πέθανε, σιγά το πράγμα. Όλη μια μέρα θα πεθάνουμε και εσύ θα πεθάνεις και εγώ θα πεθάνω. Πώς! Τι πάθαμε. Κοίτα τώρα ποιο. Ποιο σούκο του πέθανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κοπέλας. Ανάντια, σε παρακαλώ, μην με βασανίσεις άλλο. Πώς μου! Τι πώς, παιδί. Κοίτα τώρα. Σου λέω τόση ώρα πως είναι μια χαρά. Το πρωί πήγα στο καφενείο και τον είδα. Τσακωνότανε με όλο τον κόσμο. Ο παπάς τον διάβαζε και αυτός μάθανε. Τον διάβαζε, γιατί τον διάβαζε. Γιατί για διαγώνισμα. Κάτι ευχές του έλεγε για τη μαγεία και την ατάνα του ζωή. Απλές καθημερινές ευχές, Άννα μου. Ανάντια, σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις άλλο. Το έχω καταλάβει. Είναι νεκρό. Κοίτα τι μωρέ, κοίτα. Μην πούμε μια κουβέντα. Αμέσως είναι τραγικό. Ανασύνεστε, δεν πέθανε. Πόσο αρμόδι, κοίτα, δεν πέθανε, δεν θέλω να καταλάβω. Σου λέω το πρωί, μίλησα με τον νεκρό. Όχι τον νεκρό, βρες το τελείως νεκρό. Ας το διάλο. Να το πεις εσύ. Εγώ θα πεις, θα κάνω και αυτή που σπερατά. Να το πεις εσύ. Κοιτάτε. Να το πεις εσύ. Τόση ώρα. Τα έχει μπερδεμένα το εγχειρίδιο. Από τη σελίδα 8 καθόμαστε γύρω από το τραπέζι. Πρέπει παρακομπή στη 12. Και είσαι σίγουρο ότι πρέπει να είμαστε πάνω από 3. Γιατί έχω αφήσει και κάτι στη μέση. Κάτσε κάτω. Το λέει εδώ στη σελίδα 2. Χρειάζονται πάνω από 3 και ένα άσπρο κερί στη μέση. Πνευματισμός με τζελεμετέ δεν γίνεται. Πώς θα νιώσει το πνεύμα ασφαλές και θα παρουσιαστεί άμα διατζαμίδες. Εσύ μας είχες πει πως το κατέχεις το θέμα. Δίκιο έχει. Και καλά να φύγει. Μη μου ξεμείνει εδώ μέσα, δεν έχω χώρο για φιλοξενίες. Δίκιο έχει ο Νίνος. Άμα εγκατασταθεί εδώ το πνεύμα, πως θα παίζουμε χαρτιά. Θα βλέπει τα φύλλα μας και θα μας μαρτυράει. Α, πάμε να φύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως μια άλλη φορά. Θες, τι θα θες να μιλήσει με τον Μακαρίτη. Μωρέ, θέλω. Πως δεν θέλω. Πάνε 3 χρόνια που έχω να το μιλήσω. Πριν πεθάνει, ήμασταν τσακωμένοι. Και πάνω που θα φιλώναμε, γλίστρησε στο παρκέ. Αχ, τι την ήθελα, την παρκετίνη. Από τότε κουβέντα δεν έχουμε ανταλλάξει. Αχ, καμένουλα μου υποφέρεις. Το βρήκα, το βρήκα. Τώρα λέει να πιαστούμε χέρι-χέρι και με τα δύο χέρια. Πρέπει να δημιουργήσουμε κύκλο και να έρθει το πνεύμα να κάτσει μέσα. Άμα λέει να πιαστούμε, να πιαστούμε. Άντε. Πιάσε μου το χέρι, Νίνο. Να πιαστούμε με τα χέρια, να πιαστούμε και χειροπόδαρα. Λοιπόν, τώρα συγκεντρωνόμαστε και καλούμε το πνεύμα. Έλα, κάλε τον άντρα. Κάλεσέ τον να τελειώνουμε. Εστίμη, Εστίμη, τι κάνεις βρε Πετρούσκα. Θέλει τον τρόπο το πνεύμα για να ακούσει. Αργά και συρτά. Να έτσι. Εστίμη. Εστίμη. Πού είσαι, Φίμη, και είσαι σίγουρη πως θα ακούσει έτσι το πνεύμα στον άλλο κόσμο. Ο Μακαρίτης ούτε στο διπλανό δωμάτιο δεν άκουγε άμα του φώναζα. Ακούνε αυτοί, ακούνε. Μόλις σου λέει πεθαίνεις, ξεβολώνονται αυτοί αυτόματα. Και εσύ που το ξέρεις, πήγες στον αγύριστο και γύρισες. Λοιπόν, κάλεσε το να τελειώνουμε. Φίμη, Φίμη. Εντάξει, καλά, σιγά μην ακούσει έτσι. Ήτανε πολύ περήφανο στα αυτιά του, Ευθύμης μου. Παναγιά μου! Σε πόλεμα ήταν αυτό! Πες του να κλείσει την πόρτα, να το μάνα σ' ακούει! Κλείσε την πόρτα! Τώρα τι κάνουμε! Δεν βλέπω να διαβάσω παρακάτω! Τώρα δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Θα αφήσουμε το πνεύμα να κάνει αυτός. Εμά δεν κάνει και τίποτα! Κάτι κάνει. Νομίζω ότι μου γαργαλάει το πόδι. Ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης, ο Ευθύμης. Τι γελάς καλέ, τι γελάς. Με γαργαλάει. Ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης, ο Ευθύμης. Α, Ευθύμη. Λάθος γυναίκα γαργαλάς. Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Γιατί δεν γαργαλάς σε μένα. Αφήσε το πνεύμα να εκδηλωθεί. Ναι, αλλά εκδηλώνεται αλλού.
νομίζω, ναι. Εσύ γιατί φοράς το τραπεζομάντιλο? Από το φόβο μου. Λοιπόν, εσύ, εάν δεν σταματήσεις αμέσως, θα σε γυρίσω από εκεί που ήρθες. Στο κάτω-κάτω εγώ σε κάλεσα. Στείλε μου ένα μήνυμα. Παναγιά μου. Νομίζω ακούω τα βήματά του. Αχ, μωμάδε. Συγγνώμη, μνήμη μου. Συγγνώμη, αντρούλη μου. Δεν έπρεπε να υποκύψω στον πειρασμό. Δεν έπρεπε να πάω με τον Τούρκο. Αλλά κι εσύ, τι το ήθελες και γυρίσεις νωρίτερα? Πάντα το κεφαλιό σου έκανες και το έφαγες στο κεφαλάκι σου. Μου μείνε στον τόπο. Τι πράγμα? Α, έτσι πέθανε Ευθύμης. Δεν γλίστησες τι είπα και τίνη. Διώξτον. Στείλ τον από εκεί που ήρθε. Ναι, διώξτον. Μας κάνει κακό. Πώς θα τον διώξω, αφού δεν πρέπει να διαβάσω παρακάτω. Σταματήστε κι εσείς, κύριε Ευθύμη. Ακόμα σε πειράζει ο Μακαρίτης? Μόνο με πειράζει, τσιμπόρι μου έχει γίνει. Ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης. Αφήστε με πια. Δεν το ξέρω ότι ήρθε. Μπήκε στο σπίτι αθόρυβα. Έπεσε από τις σκάλες. Και αν γλίστρισε πρώτα. Τα ψωμιά. Ποια ψωμιά? Είπαμε και ψωμιά. Κάτι γράφει πάνω στο τραπέζι. Τα ψωμιά είναι λίγα. Αχ, μανούλα μου. Συγγνώμη, τι εννοεί? Τα ψωμιά μου είναι λίγα. Σώσε ψυχή. Να σώσω την ψυχή μου αυτή τη νύχτα. Αχ, μωρέ Πετρούσκα, αφού τον έστειλε τον άνθρωπο, τι ήθελες να τον ξαναφέρεις πάλι πίσω? Δεν ήξερες ότι η ψυχή του κερατά θα είναι ανταλιασμένη? Γελάτε, γελάτε. Όμως ο πόνος δεν είναι για γέλια. Εκτός και αν ο πόνος του άλλου. Για παράδειγμα, ο πόνος ενός διευθυντή της τράπεζας που δέχεται την επίσκεψη από μια ανυπεράσπιστη ύπαρξη. Να παίξουμε και εμείς λίγο θέατρο. Κύριε Φτά! Σε παρακαλώ, χαμήλα στον τόνο της φωνής σου. Τα αθρητικά μου με έχουν πεθάνει. Τα νεύρα μου είναι κουρέλια. Το παραμικρό μπορεί να με κάνει να κραμώ. Είναι μια κυρία έξω και ζητάει να σας δει. Αλλά δεν μπορεί να σας πω να φύγει. Όχι, πες της να περάσει. Οι δουλειές της τράπεζας προηγούνται. Περάστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι μπορώ να κάνω για σας? Καθίστε. Παρακαλώ να μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς. Γιατί κανείς στον κόσμο δεν ενδιαφέρεται για μένα. Ηρεμήστε. Είμαι σίγουρος πως θα τα βρούμε. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας? Ο άντρας μου! Είναι άρρωστος εδώ και 5 μήνες. Μάλιστα, είναι κακό πράγμα η αρρώστια. Μπορώ να σας καταλάβω. Και ποιο ακριβώς είναι η χρήση της? Το χτυπάνε στα νεύρα. Μάλλον τώρα που πείσεις, πάζω τη Βανέσα! Πώς και γιατί το έπαθε αυτό, κανείς δεν ξέρει. Όσο καιρό ήταν άρρωστος, τώρα πουλήσε την καλά στο καημένο. Λυπάμαι, αλλά δεν βλέπω τι σχέση έχει αυτό με την τράπεζά μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Έχω πάει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα γιγάντα το πουλί. Και η κατσίκα της τσακώθηκε με την κατσίκα μου. Μάλιστα, πρέπει να είστε πολύ σκασμένοι, ε. Και ξαφνικά, ναι. Στείλανε κάτι από την υπηρεσία, ναι. Ότι χρωστάει ο άντρας μου 25 ρούβλια και 36 καπίκια. Γιατί τους λέω? Γιατί δεν ανήθηκε μου λένε. Αλλά αποκλείεται.
το πήγαινε, έλα. Έφτιαξε η καρδιά μου. Να. Λοιπόν, θυμάμαι το πάρε μικρό. Να. Λοιπόν, θύμισε τώρα. Ωραία, κυρία. Από εμάς τι θέλετε. Τα 25, 30 και 36 καπίτια.